Αγία. Πού καθάσα. Πού είσαι σαν ανοιχνευτής. Αυτά είναι. Πάρ' την κάμερα και τράβηξε το μία. Πρόσεχε, δεν έχει τίποτα φίδια εκεί, ε. Ναι, ναι. Πάρ' το μεγάλο. Πιστεύω ότι το έχουν απομονώσει, κάπου οδηγούσε, γιατί βλέπω μία τρύπα η οποία δεν έπρεπε να είναι και φαίνεται ότι τη συνεχίζει από πίσω. Όλο αυτό το σημείο εδώ είναι όλο με τρύπτες, βλέπεις παντού. Το πεταξί δεν έχουμε κλείσει, δεν υπάρχει τίποτα πρόσβαση. Δηλαδή εδώ έχει ένα παράθυρο. Α, πάει δίπλα άλλη σπηλιά. Πώς μέσα και δεν στην καβέρνα της που πάει από κάτω. Όλο τρύπτες, και εδώ κοίτα. Κοίτα και εδώ τώρα. Κοίτα το χτίνος, η αράχνη. Κοίτα πως φαίνεται σκιά. Απίστευτο. Όλο κρύπτες αυτό το δρόμο. Εδώ υπήρχαν γεωγραφίες, αλλά έχουν καταστραφεί. Επίσης, πολύ ωραίο. Η χρησιμότητα σε όλα αυτά τα... Τις Κρήτες δεν μπορούμε να καταλάβω, σε ένα μοναστήρι, ας πούμε. Μάλλον εδώ υπήρχαν εισόδοι. Που για κάποιο λόγο χρησιμοποιούσαν για κάποιες εισόδους, τις οποίες τις κλείσαν, χτίσανε το μοναστήρι πάνω για να τα κλείσουν αυτά, δεν μπορεί ο κόσμος να μπει να δει. Τώρα το τι υπάρχει σε όλα αυτά, είναι ένα θέμα. Πάμε τώρα για να δούμε. Γιατί. Έχουμε τον ερευνητή εδώ. Να, όχι, αυτό είναι χτιστό. Χτιστό είναι αυτό, δεν είναι. Εκτρεμμένος. Και να έχει κάτι εδώ, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Καλύτερα να μην ξέρουμε. Θα μας πάρεις επηρεασμόμετα. Στα μερικά σημεία είναι καλό να μην ξέρεις αν υπάρχει κάτι ή δεν υπάρχει. Παντού δηλαδή αυτό το κλεισάκι χτίστηκε ρε παιδί μου για να καλύψει όλες αυτές τις εισόδους. Όπως γίνεται συνήθως. Όπου θέλει να σταματήσει η αλήθεια χτίζουν ένα κλεισάκι εδώ πάνω. Έτσι κόβουν την πρόσβαση στον κόσμο, δεν μπορεί να δει μέσα, δεν μπορεί να προχωρήσει. Βέβαια έχει και τους λόγους ασφαλείας έτσι ότι κάποιες στιγμές είναι και καλό που κλείνονται κάποιοι εισόδοι, μην πάει κάποιος και σκοτωθεί, που δεν έχει γνώση να περπατήσει μέσα. Αλλά στο συγκεκριμένο σημείο δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μάλλον κάτι θέλουν να κρύψουν και έχουν κλείσει τα πάντα. Πάμε, παιδιά, τελείωσε η ήρεμα.